Είμαι ο Στέλιος Γκίκας, διευθυντής της Νόρις Μήκες Ελλάδος. Και εδώ πέρα βρισκόμαστε τώρα στην Ιρεβέργη, στην καρδιά της εταιρείας. Και από πίσω βλέπουμε τα καινούργια data center που έχουμε χτίσει. Και έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να μπούμε μέσα, να κάνουμε μια ξενάγηση για να δούμε λίγο πώς φτάνει οι διάφορες πληροφορίες στα συσκευές, στα λάπτοπ, πώς λειτουργούν οι ιστοσελίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έλατε να μπούμε μέσα, να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Για να μπούμε μέσα στο εσωτερικό που βρίσκονται οι σερβερ και όλα τα λοιπά, πρέπει να περάσουμε από μια διαδικασία. Πατήσουμε την καρτούλα μας, θα ανοίξει η πόρτα, θα μπούμε μέσα, θα είναι ένα θάλαμο στον οποίο μπορεί να βρίσκεται μόνο ένα άτομο. Αν βρίσκονται παραπάνω, ανοιχνεύεται και δεν επιτρέπεται μετά να μπουν μέσα και δεν ανοίγει η πόρτα από την άλλη τη μεριά. Βρισκόμαστε στον εσωτερικό φλοιό από το data center. Εδώ πέρα βρίσκονται οι υπολογιστές, οι server κτλ. Και τα λεγόμενα cloud όπως τα γνωρίζουμε από τα ΜΜΕ κτλ. Για να μπούμε τώρα μέσα, όπως είχαμε πει, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Υπάρχουν από εδώ πέρα οι πόρτες ασφαλείας, υπάρχουν μετά οι κάρτες με τους κωδικούς για να είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση και να μην πηγαίνει ο κάθε ένας σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Να πηγαίνει μόνο στους υπολογιστές όπου χρειάζεται, όπου υπάρχει πρόβλημα και να έχει πρόσβαση μόνο εκεί. Τώρα βρισκόμαστε εντός του κλουβιού όπου βρίσκονται όλοι οι σερβερ. Εδώ πέρα από πίσω μας τώρα βλέπουμε τις διάφορες ντουλάπες, τα λεγόμενα rack, στο οποίο στο εσωτερικό τους βρίσκονται όλοι οι σερβερ κτλ. Που είναι σε φέτες, ένας-ένας, ο ένας πάνω στον άλλον. Πριν είδαμε τους υπολογιστές από την έξω πλευρά και τώρα πάμε να πούμε και από τη μέσα πλευρά για να δούμε τι γίνεται. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στην καρδιά των υπολογιστών, σε αυτή την περίπτωση από την πίσω πλευρά, ώστε να έχουμε πρόσβαση στα διάφορα καλώδια. Και εννοείται ότι και από αυτή την πλευρά υπάρχουν οι ανάλογες προστασίες, η ανάλογη ασφάλεια για το ποιος ανοίγει, ποιος επιτρέπεται να ανοίξει και ποιος επιτρέπεται να βάλει χέρι στους υπολογιστές. Στην πυραφάλεια, σε περίπτωση που πάει να εξελιχθεί κάποια φωτιά ή κάποιος καπνός, ρίχνουμε μέσα στο χώρο άζωτο, ώστε να ρίξουμε το επίπεδο του οξυγόνου. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή το βλέπουμε είναι στα 20,6%, το οποίο είναι τώρα σε ένα επίπεδο όπως βρίσκεται έξω στη φύση. Όπως είχαμε πει και πριν, η πυρασφάλεια είναι και αυτό ένα από τα μέτρα προστασίας που έχουμε σε αυτό το data center. Η φωτιά δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει οξυγόνο. Στη φύση έξω, όταν έχουμε ένα αναπτήρα μια φωτιά, συνεχίζει να καίει. Όταν όμως αφαιρούμε το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα, τότε σβήνει αυτομάτως και η φωτιά. Και εδώ πέρα έχονται αυτές οι μποτήλιες, οι οποίες είναι γεμάτες με άζωτο, που σε περίπτωση ανείχνευσης πυρκαγιάς διοχετεύουν το άζωτο μέσα στο χώρο, ώστε να μην μπορέσει να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά και καούν οι σερβερ και τα δεδομένα. Safety first. Έχετε ο κρύος ώρες απ' έξω, περνάει από εδώ πέρα από το αλουμίνιο, ψύχεται και διοχετεύεται μετά πάλι έξω στην ατμόσφαιρα. Από το εσωτερικό του data center έχουμε ένα δεύτερο κύκλωμα που είναι από την κάτω την πλευρά που ο ζεστός αέρας από τα σερβερ περνάει από το κρύο αλουμίνιο, ψύχεται και διοχετεύεται πάλι στο σερβερ ώστε να μπορέσουν να κρυώσουν πάλι. Η Νόρις είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, ειδικεύεται πάνω από 25 χρόνια στον κλάδο της πληροφορικής, του ίντερνετ, cloud services, data center, παρέχει και τις αναλόγες υπηρεσίες. Και τώρα εδώ πέρα πριν πήρα μια γεύση πώς φαίνεται ένα εσωτερικό από ένα data center. Μέσα σε αυτό το data center υπάρχουν διάφοροι πελάτες παγκοσμίου βεληνικούς, από τραπέζες, από αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίοι έχουν και τις ανάλογες απαιτήσεις πάνω στην ασφάλεια. Γι' αυτό και το τελευταίο data center που χτίσαμε είναι ύψης ασφάλειας και έχει μια επιστοποίηση η οποία υπάρχει παγκοσμίως μόνο σε ελάχιστα data center και ένα από αυτά είναι το δικό μου. Η τεχνολογία εξελίσσεται σε πολλούς τομείς. Ένας από τους τομείς είναι και η αυτοκινητοβιομηχανία. Όλο και περισσότερο ακούμε για αμάξια τα οποία μπορούμε να τα ανοικοκλείσουμε από το κινητό, από τις διάφορες εφαρμογές, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, από πίεση ελαστικών, από να ελέγξουμε το navigation system που έχει, να του στείλουμε δεδομένα, αλλά να πάρουμε και δεδομένα. Από GPS, το που βρίσκεται το αμάξι μας, από αν έχει διαρριχθεί τα αμάξι
Και αν το δούμε και από την άλλη την πλευρά, επειδή και τα αυτοκίνητα έχουν πιο πολλού εγκεφάλου και πιο πολλή τεχνολογία τώρα ενσωματωμένη, ακούμε ότι συνδέονται και αυτά με τον κατασκευαστή του για να πάρουν τα τελευταία update, ώστε να διορθούν κάποια λάθη ή να αναβαθμιστούν τα λογισμικά του, ώστε να έχουν και περισσότερε δυνατότητε με το δικό μα το αυτοκίνητο.